Αγαπητοί τηλεθεατές της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης, καλησπέρα σας. Και απόψε συνεχίζεται η εκπομπή Εκκλησία και Κοινωνία, στην οποία εκπομπή ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, αναλύει την Ευαγγελική Περικοπή. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας και σε εσάς, κύριε Μπουγά. Να δούμε την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή από το πρωτότυπο κείμενο. Και αποκριθείς εις εκ του όχλου, είπε, διδάσκαλε, είναι κατ' των ιών μου προσέ, έχοντα πνεύμα άλλαλον. Και όπου αν αυτόν καταλάβει, ρίσει αυτόν και αφρίζει και τρίζει τους οδόντας αυτού και ξηραίνεται. Και είπαν τις μαθητές σου, είναι αυτό εκβάλωση και ουκ ίσχυσαν. Ο δε αποκριθείς αυτό λέγει, ο γενεά άπιστος, έως πότε προσιμάς έσομε, έως πότε ανέξομε ημών, φέρετε αυτόν πρόσμε. Και είναι καν αυτόν προς αυτόν. Και ειδών αυτόν ευθέως το πνεύμα εσπάραξεν αυτόν και πεσόν επί της γης εκυλίε το αφρίζον. Και επιρώτησε τον πατέρα αυτού, πόσος χρόνος εστίν ως τούτο γέγονε αυτό, δε είπε, παιδιώθεν. Και πολλάκι σε αυτόν και εις πύρε έβαλε και εις τα ύδατα ή να απολέσει αυτόν, αλλά ήτι δύνασε βοήθησον ημίνης πλαγνιστής εφημάς. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό το «Η δύνασε πιστεύσε, πάντα δυνατά το πιστεύονται». Και ευθέως κράξας ο πατήρ του παιδίου με τα δακρύων έλεγε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη μου τη απιστία». Ειδών δε ο Ιησούς ότι επισυντρέχει όχλος, επετίμησε το πνεύμα του ακαθάρτο λέγον αυτό. Το πνεύμα το άλαλον και κοφών εγώ σε επιτάσω, έξελθε εξ αυτού και μικέτη εισέλθει σε αυτόν. Και κράξαν και πολλά σπαράξαν αυτόν, εξήλθε και γένετο ως νεκρός, ώστε πολλούς λέγειν ότι απέθανε. Ο δε Ιησούς κρατήσας αυτόν τη χειρός, ήγερεν αυτόν και ανέστη. Και εισελθόντα αυτόν εισήκον η μαθηταί αυτού επιρώτων αυτόν κατηδίαν, ότι ημείς ουκ ιδινήθημεν εκβαλήν αυτό. Και είπεν αυτής, τούτο το γένος εν ουδενή δύναται εξελθήν ημίεν προσευχή και νηστεία. Και εκείθεν εξελθόντες, παρεπορεύεντο δια της Γαλιλαίας, και ουκ ήθελεν ίνα της γνώ. Εδίδασκε γάρ τους μαθητάς αυτού και έλεγε αυτής, ότι ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας ανθρώπων και αποκτενούσιν αυτόν και αποκτανθεί στη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Οι δε γνώουν το ρήμα και φοβούνται αυτόν επερωτήσε. Αυτή ήταν η αρχαία γραφή. Να δούμε τώρα και την νεοελληνική απόδοση. Τότε ένας μέσα από το πλήθος του αποκρίθηκε. Διδάσκαλε, έφερα σε σένα το γιο μου, γιατί έχει μέσα του δαιμονικό πνεύμα που τον κάνει άλαλο. Κάθε φορά που τον πιάνει, τον ρίνει κάτω και τότε βγάζει αφρούς, τρίζει τα δόντια και μένει ξερός. Είπα στους μαθητές σου να διώξουν αυτό το πνεύμα, αλλά δεν πόρεσαν. Αποκρίθηκε ο Ιησούς, άπιστη γενιά, ως πότε θα είμαι μαζί σας, πόσο καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι, φέρτε μου εδώ το παιδί. Εκείνοι του το έφεραν. Μόλις το πνεύμα είδε τον Ιησού, αμέσως τάραξε το παιδί και εκείνο έπεσε κατά γης και κυλιόταν βγάζοντας αφρούς. Πόσος καιρός είναι που συμβαίνει αυτό, ρώτησε ο Ιησούς τον πατέρα του παιδιού. Εκείνος απάντησε, από τότε που ήταν μικρό παιδί. Πολλές φορές μάλιστα και στη φωτιά τον έριξα και στα νερά και για να τον εξολοθρεύσει. Αλλά αν μπορείς να κάνεις κάτι, σπλαγνίσου μας και βοήθησέ μας. Και ο Ιησούς του είπε τούτο. Εάν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Αμέσως τότε φώναξε δυνατά ο πατέρας του παιδιού και είπε με δάκρυα, «Πιστεύω, Κύριε, βοήθησέ με, όμως γιατί η πίστη μου δεν είναι δυνατή». Βλέποντας ο Ιησούς ότι συγκεντρώνεται κόσμος, πρόσταξε το δαιμονικό πνεύμα με αυτά τα λόγια. «Άλαλο και κουφό πνεύμα εγώ σε διατάζω, βγες από αυτόν και μην ξαναμπείς πια σε αυτόν». Το πνεύμα, αφού έκραξε δυνατά και συντάραξε το παιδί, βγήκε. Το παιδί τότε έμεινε ανέστητο, ώστε πολλοί να λένε ότι πέθανε. Ο Ιησούς όμως το έπιασε από το χέρι του, το σήκωσε και αυτό στάθηκε όρθιο. Όταν μπήκε ο Ιησούς στο σπίτι, το ρώτησαν οι μαθητές του ιδιαιτέρως, «Γιατί εμείς δεν μπορούσαμε να βγάλουμε αυτό το δαιμονικό πνεύμα?» Και ο Ιησούς τους απέντησε, «Αυτό το δαιμονικό γένος δεν μπορεί κανείς να το βγάλει με τίποτα άλλο παρά μόνο με προσευχή και νηστεία». Έφυγαν από εκεί και προχωρούσαν διασχίζοντας τη Γαλιλαία. Δεν ήθελε ο Ιησούς να μάθει κανείς ότι περνούσε από εκεί, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε, «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων που θα τον θανατώσουν, την τρίτη όμως μέρα μετά το θάνατό του θα αναστηθεί». Αυτοί όμως δεν καταλάβαιναν αυτόν τον λόγο, ωστόσο φοβούνταν να τον ρωτήσουν. Σεβασμιότατε, πριν από τα πάθη του, ο Χριστός κάνει τη θεραπεία
ενός δαιμονισμένου, θα λέγαμε. Οι μαθητές βέβαια απορούν τι θέλει να δείξει με αυτή τη θεραπεία ο Χριστός. Και μιλάει για πίστευμα. Καταρχήν ναι. Βλέπετε ότι όλη η φαινομενολογία, όλα τα φαινόμενα τα οποία περιγράφονται μέσα στη συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή και που αφορούν τη συμπεριφορά, πήρε το πρόσωπο αυτό, ο νεαρός αυτός ο οποίος ευρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τη δαιμονική. Από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι ο Χριστός, δείχνοντας έναν άλλο τρόπο ζωής, τον αντιδαιμονικό, άρα ο τρόπος ζωής του παιδιού είναι αντί Χριστός, αυτή την αντιθετικότητα λέω, το μη καταστροφικό τρόπο. Το μη καταστροφικό που υποδεικνύει ο Χριστός είναι και η κατάσταση σωτηρίας. Άρα ο τρόπος με τον οποίο κανείς ζει, αν κάποιος ζει μια ζωή εν Χριστώ, είναι αυτό που δεν είναι καταστροφικό. Αν ζει κανείς μια ζωή αντιχρίστου, είναι αυτό το οποίο τον οδηγεί στην καταστροφή. Το θέμα όμως είναι περισσότερο σημαντικό και αυτά τα οποία αναφέρονται στην περικοπή, διότι μας δείχνουν και αναφέρονται στο τρίπτυχο του εν Χριστώ τρόπου ζωής. Ποιο είναι αυτό? Είναι η πίστη, μια πίστη που αποτελεί έκφραση της ελευθερίας, εάν μπορείς να πιστέψεις, του λέει του πατέρα. Μια πίστη που λειτουργεί δημιουργικά, μια πίστη που εκφράζει μια άλλη στάση ζωής, διαφορετική από αυτή που δείχνει αυτός που δεν έχει πίστη και που η πίστη γίνεται το μέσο δοκιμασίας της ελευθερίας μας. Όχι αν είμαστε ελεύθεροι ή δούλοι απλά, αλλά το πώς μπορούμε μέσα από την πίστη να εκφράσουμε την ελπίδα μας και την εμπιστοσύνη μας στον Χριστό, δηλαδή να τον αποδεχθούμε ή να μην την εκφράσουμε και να τον απορρίψουμε. Με αυτή την έννοια λέω ότι δοκιμάζεται η ελευθερία μας. Το πρώτο λοιπόν αυτό είναι η πίστη, το δεύτερο είναι η προσευχή, ο τρόπος με τον οποίο κανείς προσεγγίζει λατρευτικά, λειτουργικά, ευχαριστιακά τον Χριστό, και το τρίτο είναι η νηστεία. Ένας τρόπος ζωής ασκητικός. Όχι προφανώς, συγγνώμη. Δεν είναι η απλή αποχή τροφών ή είδους τροφών. Αλλά το πόσο κανείς μπορεί να, αυτό που χαρακτηρίζει νηστεία με μία λέξη, να εκφράσει σαν περιεχόμενο αυτοθυσίας. Αγώνος απομάκρυσης από τη φιλαυτία και τον εγωισμό. Άσκηση είναι να διαθέσεις τον εαυτό σου για να για να προσφέρεις στους συνανθρώπους. Άσκηση είναι τον αγώνα τον οποίο καταβάλεις καθημερινά να ξεπεράσεις τα όρια του εαυτού σου. Αυτό λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Αλλά νηστεία, χωρίς προσευχή, χωρίς λατρεία, χωρίς ευχαριστιακή αναφορά, δεν έχει να κάνει τίποτα. Είναι μια απλή κατάσταση γκρού η νηστεία, εάν δεν έχει ευχαριστιακή αναφορά. Εάν δηλαδή δεν σε κάνει να μεταμορφώνεσαι και να γίνεσαι μέλος μιας κοινότητος, της κοινότητος του Χριστού, της Εκκλησίας, αλλά σε αφήνει απομονωμένο η νηστεία στα ψευδή όρια της δικής σου αυταρχίας. Παραμένεις δηλαδή στο μέσο και δεν φτάνεις στο σκοπό. Ακριβώς. Η νηστεία είναι ένα μέσο και ο σκοπός είναι η συνάντηση με τους άλλους. Δηλαδή. Και αν αυτό το μέσο απολυτοποιηθεί στη ζωή σου, τότε σε απομονώνει, σε κάνει ισοστροφή. Σε γυρίζει προς τον εαυτό σου και μάλιστα αν αυτοσαρκάζεσαι ότι μπορείς και νηστεύεις, μάλιστα περισσότερο τους άλλους ανθρώπους και τους οποίους τους κρίνεις κιόλας. Θυμόσαστε, αναλύσαμε στις προηγούμενες συναντήσεις μας μια τέτοια μορφή περικοπής, τότε αυτός ο αυτοσαρκασμός, αυτή η αυτοκαταξίωση με βάση την αρχή της νηστείας είναι που σε κάνει να είσαι απομονωμένος, να αποκόβεσαι από τη ζωή των υπολείπων ανθρώπων. Άρα δεν μπορείς να ενταχθείς ευχαριστιακά μέσα στην Εκκλησία, διότι αυτή η ψευδαίσθηση της νηστείας σου δίνει και την αυτάρκεια και σε απομονώνει. Άρα λοιπόν νηστεία,
χωρίς προσευχή και συμμετοχή στη λατρεία δεν υπάρχει. Αλλά και προσευχή και νηστεία χωρίς πίστη, χωρίς δοκιμασία δηλαδή της ελευθερίας ως έκφραση ελπίδας και εμπιστοσύνης στον Χριστό Θεό, τότε αυτό που κάνεις είναι μια απλή πορεία κατάκτησης και επιβεβαίωσης του εαυτού σου. Σαν μια άσκηση γυμναστικής θα λέγαμε. Κάτι ακριβώς. Σεβασμιότατε, λέει εδώ στην Ευαγγελική Περικοπή, πιστεύω Κύριε βοήθημη την απιστία. Και αυτή τη φράση την κάνει αποδεκτή ο Χριστός. Ναι βέβαια. Την κάνει αποδεκτή για ποιο λόγο? Διότι πλέον ο ίδιος, ενώ βρίσκεται στην κατάσταση, θεωρείται ότι ευρίσκεται στην κατάσταση της απιστίας, ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι η μόνη του ελπίδα, η μόνη του εμπιστοσύνη είναι στον Θεό, στον Χριστό. Αυτό είναι που λέω ότι η πίστη είναι η δοκιμασία της ελευθερίας μας. Το να μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κριτήριο, το πού θες να κινηθείς. Το εάν που του λέγει ο Χριστός τον Πατέρα, εάν θέλεις να πιστέψεις, αυτό το εάν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι δεν έρχεται ο Χριστός να επιβληθεί στον άνθρωπο και να τον αναγκάσει σε μία διαδικασία ομολογίας, πίστεως. Αλλά ο άνθρωπος μέσα από τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει, εάν θέλει, όστις θέλει, εάν θέλει, αυτή η δυνατότητα επιλογής που την εκφράζει μέσα από μία στάση ζωής. Είναι η έκφραση της επιβεβαίωσης, της ελπίδας, της εμπιστοσύνης και της προσδοκίας προς τον Θεό. Δεν είναι η πίστη απλά μια λογική, μια διεργασία λογική μέσα από την οποία ομολογούμε και λέμε πιστεύω εκεί, πιστεύω εκεί, πιστεύω ή πιστεύω αυτό, πιστεύω εκείνο, πιστεύω το άλλο. Δεν είναι αυτό η πίστη, αυτό είναι μια καταγραφή πίστεως. Η πραγματική πίστη είναι ο τρόπος με τον οποίο κανείς ζει και μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής που κάνει επιβεβαιώνει την πίστη του στο Θεό. Επιβεβαιώνει δηλαδή την ελπίδα του και την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Πώς σώζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται, που κατά καιρούς βρίσκουμε σε αυτές τις περικοπές που αναφέρονται στα θαύματα του Θεού, του Χριστού. Όταν λένε ότι πιστεύουν, όταν δηλαδή τι, αφήνουν ολόκληρη τη ζωή τους, αυτή τη ζωή τους, στα χέρια του Θεού. Εμπιστεύονται τη ζωή τους στα χέρια του Θεού. Όταν αφήνονται. Δηλαδή, όταν αφήνουν τη πίστη ζωή δηλαδή τους, προσφέρονται. Είναι εμπιστοσύνη. Και χωρίς όρια. Εμπιστοσύνη, αγάπη, χωρίς όρια. Αυτή λοιπόν η περικοπή μπορεί να φαίνεται σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι μας επικεντρώνει σε αυτή την αρνητική εικόνα του δαιμονισμένου. Του ανθρώπου δηλαδή που εμφανίζεται ως ο αντίχριστού στην κατάσταση. Όμως το βάθος αυτής της περικοπής είναι το τρίπτυχο που ο Χριστός μας δείχνει και μας δίνει για να μπορέσει κανείς να γίνει Χριστός κατά χάρη. Να γίνει η εικόνα φανέρωσης του Χριστού πάνω στη γη. Γι' αυτό και τίθεται τη συγκεκριμένη Κυριακή. Γιατί μέσα στην πορεία μετάβασης από το Σταυρού προς την Ανάσταση, δηλαδή της αυταπάρνησης του ανθρώπου από τον εαυτό του, της απομάκρυσης και της αποβολής κάθε εμποδίου που αποτελεί την εγωκεντρικότητά του ίδια, χρειάζεται ο άνθρωπος και να ασκηθεί και να πιστέψει και να προσευχηθεί. Και η αυριανή Ευαγγελική ημέρα είναι αφιερωμένη σε μια ασκητική μορφή. Ακριβώς. Γι' αυτό και το βάζει αυτό το Ευαγγέλιο. Σεβασμιότατε, να σας ευχαριστήσουμε και εγώ σας για αυτή την ανάλυση. Καλή δύναμη. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και απόψε την εκπομπή Εκκλησία και Κοινωνία. Καλή σας νύχτα.